Καλησπέρα. Στη σημερινή συνάντηση που αφορούσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες περνούν οι προσφυγικές ροές καθώς και χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνούν οι ροές, οι προσφυγικές απασχόλησαν μια σειρά αποζητήματα. Εξ αρχής υπήρχαν τρεις παράλογες προτάσεις και οι τρεις απερίφθησαν. Η πρώτη παράλογη πρόταση ήταν αυτή που αφορούσε τη δημιουργία σχεδόν μιας ολόκληρης πόλης 50.000 προσφύγων, η οποία θα ερχόταν συμπληρωματικά στις ήδη δεδομένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ελληνικής πλευράς να δημιουργήσει 7.000 θέσεις υποδοχής προσφύγων στα νησιά και άλλες 10 10.000 10 στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να διεξάγεται το relocation. Θέσεις οι οποίες δεν είναι μόνιμες, αλλά θέσεις υποδοχής, οι πρώτες στα νησιά, τα λεγόμενα hot spots, και θέσεις προσωρινής φιλοξενίας, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Αυτή η ιδέα για, τις 50.000 για ένα κέντρο 50.000 προσφύγων απερίφθη. Παραμένουμε στις αρχικές μας δεσμεύσεις, στη δέσμευση να ολοκληρώσουμε τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής στα πέντε νησιά και να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν και την υποχρέωσή μας για 10 10.000 θέσεις στην υπηρετική χώρα. Αντί για αν μία κομμόπολη, πόλη 50.000 προσφύγων, α, προτείναμε και έγινε αποδεκτό να προωθηθεί μελλοντικά και υπό η διαδικασία της επιδότησης με άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση ενικίου για 20.000 πρόσφυγες, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι μια ουσιαστική σύμβολη στην πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα θα εντάξει στον κοινωνικό ιστό πρόσφυγες, επαναλαμβάνω, και μάλιστα πρόσφυγες οι οποίοι κατά την άποψή μας μπορούν άμεσα να ενταχθούν, με υψηλή δηλαδή μόρφωση, και δυνατότητα να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Μια ιδέα η οποία κατά την άποψή μας είναι αμοιβαία αποφελής, τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφυγικών ροών, όσο και για την ελληνική πλευρά, που ούτως ή άλλως στο μέλλον θα συμμετέχει και αυτή και η Ελλάδα στη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Το δεύτερο παράλογο, η δεύτερη παράλογη πρόταση η οποία περίφθη ήταν αυτή που αφορούσε την δυνατότητα μιας χώρας αν δεν συμφωνεί να μην επιτρέπει τη διέλευση προσφύγων από μια άλλη χώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή και η μία μετά την άλλη ως ντόμινο το βάρος από τη μία χώρα μετά την άλλη ω ντόμινο να μετατοπίζεται στις χώρες υποδοχής και κυρίως στην Ελλάδα. Ανταυτού αποφασίστηκε η δυνατότητα που και τώρα ισχύει να ενημερώνεται για τον αριθμό των προσφυγικών ρών η χώρα που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Κάτι το οποίο ούτως το η χώρα μας διεξάγει, ενημερώνει δηλαδή και είναι σε πολύ στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Η τρίτη παράλογη πρόταση που απερίφθη ήταν αυτή που αφορούσε την δυνατότητα να υπάρξει μια νέα επιχείρηση της Frontex στα βόρεια σύνορά μας, ώστε να ελέγχει και να αποτρέπει προσφυγικές ροές προς την Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας ή πιθανώς αργότερα στην Αλβανία. Απερίφθη αυτή η πρόταση, καθότι την μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία για τον έλεγχο των βορείων συνόρων μας τον έχει η χώρα μας, φυσικά, σε συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες. Έτσι, ο έλεγχος των ροών στα βόρεια σύνορά μας θα γίνεται αποκλειστικά από τις ελληνικές δυνάμεις και βεβαίως θα αυξήσουμε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μας με τις γειτονικέ χώρες. Η μοναδική ανάμειξη της Frontex θα είναι μονάχα στη διαδικασία της ταυτοποίησης αν υπάρχουν περιπτώσεις προσφύγων ε, οι οποίοι δεν έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στα κέντρα υποδοχής, στα νησιά ή στην ενδοχώρα. Πράγμα το οποίο ευελπιστούμε ε, να μην υπάρχει ως ενδεχόμενο, διότι στόχος μας είναι, άλλωστε, ε, ούτως ή άλλως, το γεγονός είναι ότι όλοι οι πρόσφυγες που έρχονται στα ελληνικά νησιά ζητούν να ταυτοποιηθούν, δεν αρνούνται τις ταυτοποιήσεις. Τέλος, νομίζω ότι συμπέρασμα όλων στην συνάντηση αυτή, στην άτυπη αυτή συνάντηση, ήταν ότι η Τουρκία παίζει τον βασικό ρόλο, τον ρόλο κλειδί στις εξελίξεις. Και η δυνατότητα μιας ουσιαστικής συνεννόησης με τη γείτονα χώρα είναι αυτή που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής μείωσης των ροών, προσφυγικών ροών από την γείτονα χώρα. Ως εκ τούτου ρίχνουμε όλο το βάρος στην δυνατότητα μιας ουσιαστικής συνεννόησης και ενός ουσιαστικού ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, προσφυγικών ροών από τη γείτονα χώρα προς την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι υπήρξε κατανόηση, παρά τις μεμονωμένες ίσως παρεμβάσεις, ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στις χώρες που αποτελούν τον διάδρομο των προσφυγικών ροών, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με μέτρα στον διάδρομο, αλλά με μέτρα ουσιαστικά στην πόρτα από που έρχονται οι προσφυγικές ροές. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κοινή πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξει μία στενότερη συνεργασία και βεβαίως ένας συντονισμός και επιχειρησιακός ανάμεσα στο, στην ελληνική ακτοφυλακή και στην τουρκική ακτοφυλακή. Ο καθένα όμω περιπολώντα στα χωρικά ύδατα, τα οποία έχει την ευθύνη να ελέγχει. Η συνειδητοποίηση αυτή, σύν το γεγονό ότι θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τη γείτονα χώρα για να υπάρξουν συγκεκριμένε δεσμεύσει, μα δίνει την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι προσφυγικέ ροές και να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έχω δηλώσει από την προηγούμενη συνάντηση της Σύνοδο Κορυφή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε με πάρα πολύ αργά βήματα. Μπορώ βεβαίω να πω ότι με αργά βήματα, αλλά προ τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο μα ξεπερνά. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε συντονισμένα και αν δεν απομονώσουμε εκείνε τι φωνέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλε γειτονικέ χώρε που θέλουν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω του και να την μεταφέρουν στο διπλανό του, τότε το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Ή θα αποκτήσουμε όλοι μια ενιαία πολιτική λογική αντιμετώπιση τη κρίση, ή τότε η κρίση αυτή θα μα ξεπεράσει και θα αποκτήσει υπαρξιακά χαρακτηριστικά για την ίδια τη δομή και τη συνέχεια, την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πιστεύω ότι ολοένα και περισσότερο απομονώνονται αυτές οι αντιλήψεις και πριτανεύει η κοινή λογική. Η λογική της αλληλεγγύης, του διαμερισμού της ευθύνης, της συνυπευθυνότητας και της ε, ε, κοινή δράσης. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα. Μένει να δούμε αν στην πράξη θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.